10 χρόνια έχουν περάσει από τότε που το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα εξελίχθηκε σε μείζον ζήτημα για τη διεθνή κοινότητα, και όμως τον ορίζοντα λύση δεν φαίνεται. Στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και της ομάδας των 6 το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο. Οι δύο πλευρές αρκέστηκαν απλά να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν, παρά το ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάθριν Άστον δήλωσε σχετικά. Κατέστη σαφές ότι η απόσταση μεταξύ των θέσεών μας και εκείνων του Ιράν παραμένει μεγάλη. Συμφωνήσαμε γι' αυτό το λόγο να γυρίσουμε πίσω και να εκτιμήσουμε σε ποια φάση της διαδικασίας βρισκόμαστε. Η πρόταση των 6 ήταν το Ιράν να εγκαταλείψει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου με αντάλλαγμα τη μερική χαλάρωση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί. Όμως η Τεχεράνη και εν ώψη των εκλογών του Ιουνίου εξέφρασε την πείσμονα άρνησή της. Αν οι συνομιλητές μας θέλουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Ιρανικού λαού, πρέπει να αποστασιοποιηθούν από εχθρικές συμπεριφορές απέναντι του. Αυτό ήταν το κυρίω ζήτημά μας στις συνομιλίες και πάντα το αποδίδουμε σε αυτούς, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ιρανικής πλευράς, Σαϊντ Τζαλιλί. Με τις εκλογές του Ιουνίου να σηματοδοτούν ένα μάλλον ανέφικτο χρονικό όριο, κανείς δεν περίμενε στις συνομιλίες του Καζακστάν να φανεί φως στο τούνελ. Μάλιστα, η επικείμενη αλλαγή ηγεσία στην Τεχεράνη εγείρει ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα για το μέλλον της Ιρανικής πυρηνικής πολιτικής.